τώρα είμαι μόνος. Α, τι κανάλιας, τι χαμένος σκλάβος είμαι! Δεν είναι τελατώδες. Τούτος ο θεατρίνος, για μιαν ιδέα, για πάθους όνειρο μονάχα, μπόρεσε τόσο να υποτάξει την ψυχή του στο νου τη σύλληψη, ώστε από την ενέργειά της όλη η θωριά του να χρωμιάνει, να δακρύσουν τα μάτια του, να αλλάξει η όψη του, η φωνή του να σπάσει και όλη η λειτουργία του οργανισμού του να ακολουθεί με σχήματα τη σύλληψή του. Και όλα για τίποτα, για την εκάβη. Τι είναι γι' αυτόν η Εκάβη ή αυτός για την Εκάβη που κλαίει για χάρη της. Τι θα έκανε αν αυτός είχε για πάθος την αιτία και το ρόλο που έχω εγώ. Θα πνίγε τη σκηνή στο δάκρυ. Με λόγια φρίκης θα σπάζε τα αυτιά του κόσμου. Θα τρέλαινε τον ένοχο, θα σκιαζε τον αθώ, θα σάστιζε τον άμαθο και τόντι θα έκανε να ξαφνιαστούν ακόμα και οι ίδιες οι αίσθησες, η όραση και η ακοή. Κι εγώ, ο χαζός και λασποκαμωμένος δούλος, καμαρώνω σαν κούκλος ονειροπαρμένος, για το δίκιο μου ανέσθητος και δεν μιλώ καθόλου, τίποτα δεν λέω για έναν βασιλέα που του έχουν κάνει σε ό,τι κι αν είχε και στην ακριβή ζωή του κακούργημα διαβολεμένο. Είμαι δειλός. Ποιος με φωνάζει για χρύο, το κάφκαλο μου σπάζει, τα γένια μου μαδάει, μου τα πετάει στα μούτρα, τη μύτη μου τραβάει, μου χώνει την ψευτιά μου μες στο λαιμό βαθιά μου ως τα πλεμόνια. Ποιος μου τα κάνει αυτά, ε! Μάτος τα νιώθα μου πρέπει, γιατί δεν γίνεται, θα έχω περιστεριού σηκώτη και μου λείπει η χολή να μου πικράνει το άδικο. Είδα αλλιώς θα είχα παχύνει όλα τα όρνια του ουρανού με τα κομμάτια αυτού του σκλάβου. Εσχρέ μου μίχτη, καταραμένε αχρίε, αθεόφοβε, προδότη, διεστραμένε αχρίε, ο εκδίκηση! Τι γάιδρος είμαι. Να μεγάλη Ανδριά, εγώ ακριβού πατέρα σκοτωμένου ο γιος, σπρωγωμένος στην εκδίκηση από θεούς και δαίμονες, σαν μπόρνη να λαφρώνω την καρδιά με λόγια και να ξεσπάζω σε κατάρες σαν μαυρίστρα, σαν βουλικό. Ντροπή μου! Του! Μυαλό μου ορθό. Έχω ακούσει πως κακούργοι, καθισμένοι σε θέατρο, τόσο από τη δύναμη μονάχα του έργου πιάστηκε η ψυχή τους, που επί τόπου διαλάλησαν τα εγκλήματά τους. Γιατί ο φόνος γλώσσας μην έχει, θα μιλήσει με πολύ παράξενο όργανο. Θα βάλω αυτούς τους θεατρίνους να παίξουν κάτι σαν το φόνο του πατέρα μου μπροστά στο θείο μου. Θα τον κοιτάω στα μάτια. Θα τον αγγίξω όπου πονεί. Αν μόνο παίξει το μάτι του, ξέρω που πάω. Το πνεύμα που είδα μπορεί να είναι ο Σατανάς. Και ο Σατανάς έχει τη δύναμη να παίρνει ό,τι μορφή του αρέσει. Βέβαια και ίσως όπως είμαι ευαίσθητος και μελαγχολικός και αυτός πολύ ενεργεί σε τέτοιες ψυχικές διαθέσεις, με πλανεύει να με κολλάσει. Θέλω θετικότερο από αυτό συμπέρασμα. Με την παράσταση φιλιά θα πιάσω τη συνείδηση του βασιλιά.